Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν πριν αρκετούς μήνες, στη λεγόμενη κακιά στροφή στον ΒΟΑΚ, λίγο πριν τη λιγαριά. Αυτές οι εικόνες επικρατούν σήμερα, με τις δρογμές ολοένα να μεγαλώνουν, εντείνοντας την ανησυχία των οδηγών. Όπως έχει διαπιστωθεί, η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι στην Εθνική Οδό. Αν θυμάστε, έτσι πριν αρκετούς μήνες που είχαμε αυτές τις ρογμές, επικίνδυνες ρογμές, σίγουρα δημιουργούν μια ανασφάλεια στον κάθε οδηγό που περνάει και θα πρέπει να δώσουμε και εμείς γενικότερα οι οδηγοί ειδικότερη προσοχή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ένα παραπάνω τώρα που θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια. Είναι θέμα χρόνου η δημοπράτηση του έργου αντιστήριξης του δρόμου ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο υπεύθυνος μελέτης για την αντιμετώπιση των κατολιστικών φαινομένων, Παναγής Τονιόλος. Εμείς από την πλευρά μας ως μελετητές έχουμε ολοκληρώσει, οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, έχουν εγκριθεί και έχουμε ετοιμάσει και τα τέτοια δημοπράτησης. Εξ όσων γνωρίζω, το Υπουργείο βρίσκεται ακριβώς στη διαδικασία της προκήρυξης. Όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα, το έδαφος είναι βραχώδες και σπάει σιγά σιγά. Η αιτία δεν είναι οι βροχές, αλλά η σύσταση των εδαφών και η γεωμετρία της τροφής. Το κομμάτι αυτό, μετά από τις έρευνες που κάναμε, υπάρχει ένας τείχος στην άκρη του δρόμου προς τα κάτω, ο οποίος έχει ένα βάθος περίπου 15 μέτρα και θα κρατήσει το δρόμο από τις μικρομετακινήσεις που φαίνονται, όπως τις βλέπετε εσείς, με τις ρογματώσεις που τις βλέπετε. Αυτή είναι από τις μικρομετακινήσεις που συμβαίνουν, ναι. Ευρύτερα θα το κρατήσει αυτό και ανάντι, δηλαδή στο πρανές του δρόμου, θα το προστατεύσουμε και αυτό για να μην έχουμε καταπτώσεις στο δρόμο από πάνω. Οι πολίτες που περνούν και χρησιμοποιούν το βόρειο οδικό άξονα, ειδικά στο συγκεκριμένο τμήμα και για ένα μεγάλο τμήμα μέχρι το Ρέθυμνο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο κομμάτι και της κατολίσθησης και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Τώρα, αυτό που θα μας σώσει είναι σίγουρα η προσοχή και η μικρότερη ταχύτητα. Μεγαλύτερες αποστάσεις. Στο επίμαχο σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα κατασκευαστεί πασαλότυχος σε όλο το μήκος της κακιάς στροφής και σε βάθος 15 μέτρων, με τον κύριο Τονιόλο να αναφέρεται στις παρεμβάσεις όπως και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι εύκολο από τεχνικής πλευράς, δεν είναι εύκολο όμως στη συγκεκριμένη περιοχή, το ξέρετε καλύτερα από μένα, διότι εκεί δεν πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή κατά την κατασκευή, διότι ο δρόμος είναι στενός. Υπάρχουν και μελέτες για το πώς θα γίνει η σήμανση, η προσωρινή κατά την κυκλοφορία, πώς ακριβώς το εργοτάξιο θα μετακινείται από θέση σε θέση, ώστε να μπορεί να υπάρξει μία ταυτόχρονη κυκλοφορία σε μία λωρίδα. Η επικινδυνότητα πάντως είναι μεγαλύτερη στο τμήμα Σίσες-Φόδελε, όπου λογεύει ο κίνδυνος καταπτώσεων βράχων, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί.